την αίσθηση σπουδαιότητας της μάχης αυτής καθ' αυτής, πέρα από την τιμή που αισθάνθηκα όταν μου έγινε η πρόταση, από τα πρώτα λεπτά με κυρίευσε το συνέστημα της ευθύνης, όχι για το αποτέλεσμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δοθεί αυτή η μάχη. Θεωρώ ότι δεν αλλάζω ξαφνικά. Θεωρώ ότι μπορώ να κεφαλοποιήσω το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπου ενεργοποιήθηκα στον τομέα της άσκησης εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι ξεκινάω με ένα οπλοστάσιο πολύ σπουδαίο για την ίδια την περιφέρεια Αττικής, γιατί εσείς εδώ και από την εκπομπή σας έχετε σημειώσει αρκετές φορές ότι μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Είναι η νέα αρχιτεκτονική η οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θα θέλαμε σίγουρα μια ολόκληρη εκπομπή για να συζητήσουμε για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δοκιμάζεται από τις πολιτικές λιτότητες, όχι μόνο στο Νότο, δοκιμάζεται με την Ουκρανία. Αλλά εάν πάρουμε το πιο συντηρητικό σενάριο, όπως είπατε κι εσείς, μιλάμε, βαδίζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν κλήθηκα ξαφνικά να μεταβώ σε κάτι τελείως άγνωστο και πιστεύω ότι, ναι, το ξαναλέω, φέρω ένα απλοστάσιο που μπορεί να είναι σε όφελος των πολιτών του Λεκανοπεδίου. Θεωρείτε λοιπόν ότι η μέχρι τώρα σας άσκηση των πολιτικών θέσεων που είχατε μέσα από το φορέα σας στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αντιπολιτευτική ή ως διοικούσα πια, αν και εφόσον πάρετε τη διοίκηση της περιφέρειας, θα μεταφέρετε όλες αυτές τις πολιτικές που μέχρι τώρα έχετε εξαγγείλει? Γιατί έχετε πει και κάποια πολύ σοβαρά πράγματα. Έχετε πει ότι θα καταργήσετε τον Καλλικράτη, είσαστε εναντίον του Καλλικράτη και του Καποδίστρια. Αυτό σε μια περιφέρεια Αττικής που βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη, έτσι κι αλλιώς, τομή μεταρρυθμιστική ο Καλλικράτης. Πώς θα το πραγματοποιήσετε? Ποια ήταν η πρώτη λέξη που χρησιμοποιήσατε και χρησιμοποίησα σε σχέση με αυτή την εκλογική μάχη και την αποδοχή να είμαι υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής και βέβαια να δώσω μια μάχη να είμαι η νέα Περιφερειάρχης Αττικής? Είπαμε τη λέξη σπουδαία. Γιατί τώρα είναι σπουδαία? Για το τι θα γράψει το Κοντέρ το βράδυ των εκλογών? Για το πώς θα προσπαθήσουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι και κομματικά επιτελεία να δώσουν ερμηνείες το βράδυ της Κυριακής των Γιατί εκλογών? Γιατί το δημοσκοπικό αποτέλεσμα των εκλογών, εάν και εφόσον είναι προς όφελος δικό σας, δεν θα επηρεάσει και τη μετέπειτα πολιτική κατάσταση? Ας το δούμε και αυτό. Άρα, ξεκινήσουμε πρώτα από το θέμα. Άρα, θέλω να σας πω, ο τρόπος με τον οποίο ιεραρχεί κάποιος τα πράγματα είναι ενδεικτικός για τον τρόπο με τον οποίο θα τα παλέψει. Τι ρωτάτε λοιπόν, τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Αττικής, εφόσον η Ρένα Δούρου είναι η νέα περιφερειάρχης? Καταρχάς θέλω να σας πω ότι το στίχημα με όρους καφενείου, λαϊκούς απλούς, για να μας καταλάβει κάποιος, είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, μπορούμε να πούμε τη Δευτέρα το πρωί ότι αρχίζουμε. Αρχίζουμε για μια νέα διοίκηση, για ένα διαφορετικό τρόπο άσκησης διοίκησης. Αρχίζουμε για καινούργιες πολιτικές, αρχίζουμε με καινούργιες προτεραιότητες. Γιατί είναι αυτό σπουδαίο? Μόνο και μόνο γιατί αλλάζουμε? Άλλωστε εσείς ως δημοσιογράφος θα έχετε βάλει εδώ στη δική μου θέση πολλούς που σας είπαν πράγματα τα οποία ουδέποτε υλοποίησαν και σήμερα ζούμε την απαξίωση και της πολιτικής και όχι μόνο στην πατρίδα μας. Η περιφέρεια Αττικής είναι ουσιαστικά η μισή χώρα. Η περιφέρεια Αττικής είναι ο μισός εκλογικός πληθυσμός, είναι οι μισοί συμπολίτες. Η περιφέρεια Αττικής είναι η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας μας και μία εκ των πιο πλουσίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς που... Η περιφέρεια Αττικής, όχι μόνο εδαφικά, αντιμετωπίζει τις παθολογένειες ολόκληρης της χώρας. Άρα, γιατί είναι σπουδαία αυτή η μάχη, γιατί τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να έχει αλλάξει απερχόμενη πλειοψηφούσα περιφερειακή ομάδα? Γιατί μπορούμε να αρχίσουμε. Και αν αρχίσουμε, ξέρετε, στη μισή χώρα, μπορούμε να ελπίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα αφορούν ολόκληρη και βεβαίως η Ελλάδα θα μπορέσει να έχει άλλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταργήσετε τον Καλλικράτη, κυρία Δούρου? Αυτό πραγματικά, επειδή σε μία ομιλία σας τελευταία το είπατε, ότι είσαστε, εναντιώνεστε καταρχήν και στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη, όπου θεωρείται και μία μεγάλη μεταρρυθμιστική τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, πάνω από 1.000 δήμοι έγιναν 300. Αυτό τώρα, εάν το εκεφαλαιοποιήσετε ως εξαγγελία και την επόμενη μέρα, πώς
πώς το σχεδιάζετε να γίνει αυτό. Γιατί έχει χτιστεί ένα ολόκληρο οικοδόμημα τώρα τα τελευταία χρόνια. Για να το πούμε λίγο αλλιώς, γιατί πρώτα ως πολίτης και δευτερευόντως ως στέλεχος, αλλά συχαίνομαι τα διαγγέλματα. Επομένως, σωστά διορθώσατε ότι δεν έχω κάνει λόγο γενικά και άρρωστα για κατάργηση, προκειμένου να δημιουργήσω προσδοκίες σε κάποιο μέρος των πολιτών, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι οφείλουν να σας πω ότι αγνοούν τι είναι Καλλικράτης, αγνοούν τι είναι Καποδίστρας. Αυτό πιστεύετε, αυτό έχετε πει ότι είναι και σκόπιμο, ότι κάποιοι έχουν φροντίσει να αγνοούν οι πολίτες τι σημαίνει. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας. Γιατί το λέτε αυτό. Πριν σας πω γιατί το λέω, ας μην. Είναι πολλά τα ερωτήματα και ξέρετε. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και εδώ. Είμαστε, θα ξανασυναντηθούμε οι δυο μας. Ας πιάσω την ιστορία του Καλλικράτη, ας επιμείνω λίγο σε αυτό. Η χώρα ολόκληρη χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Μονάχα που αυτό που έχουμε κατορθώσει από το 1974 και μετά είναι όταν ακούνε οι Έλληνες τη λέξη μεταρρύθμιση να κουμπώνονται. Αυτό που έγινε με τον Καλλικράτη δεν είναι μεταρρύθμιση. Και επειδή κάποιος τηλεθεατής μας, κάποια τηλεθεάτρια μπορεί να πει ότι η Δούρου ανήκει στην αξιωματική αντιπολίτευση, άρα αρέσκεται στο να ασκεί στήρα καταγγελία, θα σας πω αντί άλλου προς επίρρωση ότι πραγματικά ο Καλλικράτης δεν έλυσε, δημιούργησε προβλήματα, ότι ετοιμάζεται ή μάλλον θα όφιλε να έχει ήδη λειτουργήσει μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή προκειμένου να δει τα κενά που δημιούργησε η περιβόητη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Αυτό το λέω αντί να σας πω τι λέω εγώ ως Ρένα Δούρου. Να δούμε τι έκανε ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης ξεκίνησε λέγοντας ότι έχουμε ανάγκη να εξυγχρονίσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει κάποιος εγχείρον άνθρωπος που λέει ότι αυτό δεν το είχαμε ανάγκη? Ανεξάρτητα αν έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Έτσι κι αλλιώς. Τα έλυσε. Έτσι κι αλλιώς, μέσα από την ΚΕΔΕ, το συντονιστικό όργανο αυτό των Δήμων, υπάρχουν αρκετές εισηγήσεις. Οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν διαπιστώσει κάποιες ατέλειες. Όλοι είναι αυτοί πια μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν διακρίνει ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές, κάποιοι λένε σημαντικές, κάποιοι κάποιες μικρές, όσον αφορά τη γραφειοκρατία, κάποιες διαδικασίες. Όχι, δημιούργησε και τραγελαφικές καταστάσεις με δήμους να, ξέρετε, να διακόπτονται και να είναι κάτι στρουφιδό. Στις συνενώσεις των δήμων έχουν γίνει κάποιες μικρές, μεγάλες και μικρές, ας πούμε, δυσκολίες. Στις συνενώσεις των Καλλικρατικών Δήμων. Εσείς πού έχετε εντοπίσει αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξετε στον Καλλικράτη? Έχετε ή ακόμα δεν έχετε μπει στην ουσία? Όχι. Καταρχάς να πω το εξής και θέλω να πιστεύω ότι αρκετοί θα το καταλάβουν όπως το λέω. Δεν χαίρομαι και νομίζω κανένας δεν χαίρεται όταν αποτυχάνει μια προσπάθεια. Θα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Δεν χαίρομαι, κανένας δεν χαίρεται όταν λειτουργεί ως Κασάνδρα. Διότι αυτά τα οποία διαπιστώνουν αυτή τη στιγμή οι αιρετοί, αυτά τα οποία διαπιστώνετε εσείς σε αυτή την εκπομπή και λέω εγώ και στις συνεντεύξεις μου, είναι πράγματα τα οποία κατά τη διάρκεια της περιβόητης κουβέντας για το Καλλικράτη κάποιοι τα λέγαμε. Να το πω πάλι αλλιώς. Θα ήθελα να μην είχα δικαιωθεί. Θα ήθελα σήμερα να μπορούσατε να κάτσετε απέναντί μου και να μου πείτε, κυρία Δούρου, θυμάστε που γκρινιάζετε εναντίον του Καλλικράτη και τώρα ζούμε σε ένα βασίλειο όσον αφορά τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα λέω ότι δεν έχω τώρα να εντοπίσω, δεν έχουμε τώρα και αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε, είχαμε και έχουμε εντοπίσει ήδη από τότε που λέγαμε, για να το πω πάλι απλά και να το αντιληφθούν όσοι μας παρακολουθούν, ότι ο Καλλικράτης είχε ένα σχεδιασμό που ήταν ένα σχεδιασμό σαν κόψαμε έτσι τυχαία την πατρίδα, σαν τον μπακλαβά το γλυκό. Χωρίς ιδιαίτερη λοιπόν, δεν έχει γίνει ανάλογη, όπως έλεγε, μελέτη που προβλεπόταν. Πολιτισμικά, γεωγραφικά, οικονομικά, ιστορικά κριτήρια. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, συζητάμε για αλλαγές, βελτιώσεις. Έχετε να αντιτάξετε κάτι έναντι του Καλλικράτη? Μα ξέρετε κάτι, τότε, επαναλαμβάνω, δεν λέγαμε γενικά και αόριστα, επιχειρείται μια μεταρρύθμιση η οποία επειδή έρχεται από ένα αντίπαλο κυβερνών κόμμα, εμείς οριόμεθα. Επομένως, λέω ότι πραγματικά πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές στον Καλλικράτη για όποιον θέλει να υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι γενικά. Ποιες είναι αυτές οι βασικές πολιτικές της περιφέρειας αυτή τη στιγμή
αφορμή υπό τη δίκηση του κυρίου Σγουρού, που εσείς είσαστε άκρως αντίθετοι και την επόμενη μέρα θέλετε οπωσδήποτε να αλλάξετε. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι αν πίστευα, γιατί έτσι μεγάλωσα και στην οικογένειά μου και με το ήθος της αριστεράς, αν πίστευα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία περιφερειακή διοίκηση η οποία λειτουργεί εις όφελος των πολιτών, ενδεχομένως θα τη στήριζα τουλάχιστον με την ψήφο μου. Άρα δεν κατεβαίνω για να κατέβω, δεν κατεβαίνουμε για να κατέβουμε. Αντιθέτως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε αυτήν λίγο την προεκλογική περίοδο που διορθώστε με και εσείς ως δημοσιογράφος, είναι και λίγο περίεργη. Καθυστέρησαν να βγουν υποψηφιότητες, ψάχναμε με το φανάρι τους αυτοδιοικητικούς και τους τεχνοκράτες. Ως επιτοπλίστων ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάποιο πρόβλημα στις υποψηφιότητες. Και βέβαια και στο κυβερνητικό επιτελείο είχαν μιλάμε πρόβλημα. Για την περιφερειακή. Αλλά μιλάμε για την περιφερειακή. Γιατί η δική μου υποψηφιότητα είναι από τις 31 Γενάρη. Είναι ένα γενικευμένο είναι πρόβλημα. Από τις 31 Γενάρη. Νομίζω με όλους τους κομματικούς. Δεν είναι όλους... πρόβλημα. Όχι. Υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν δεν ξέρεις πού θες να πας. Αν λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι οι εκλογές περιφερειακές και αυτοδιοικητικές ή οι ευρωεκλογές είναι ένα μεγάλο exit poll για το κόμμα σου, τότε βεβαίως θα βρεις άλλου είδους υποψηφιότητα. Αν θέλεις να υπηρετήσεις τοπική αυτοδιοίκηση, θα βρεις μια διαφορετική. Εσείς, ότι θα το κάνετε. Βεβαίως, θα βρεις μια διαφορετική υποψηφιότητα. Αλλή στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Συγκρού, αλλή στη Χαριλάου Τρικούπη, που προσπάθησε να πείσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες περί ακομάτιστων, ακιδεμόνευτων υποψηφιοτήτων και τουλάχιστον όσον αφορά την κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, μετά από 1,5 μήνα πήγε με μια κομματική υποψηφιότητα. Θα είμαι η τελευταία στη χώρα τούτη που θα ασκήσω κριτική για την κομματική υποψηφιότητα από μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Ασκώ όμως από την πρώτη στιγμή για την υποκρισία με την οποία μέσω διαρροών χρησιμοποιώντας συναδέλφους σας προσπαθούσαν να πλήξουν αφενός τη δική μου υποψηφιότητα και να μπουν στον κόσμο ότι για τη μεγαλύτερη περιφέρεια Αττικής, για μια περιφέρεια που αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση, ψάχνουμε έναν διαχειριστή. Θεωρείτε δηλαδή ότι ήσασταν θύμα προπαγάνδας των μέσων, κάποιων Όχι. μέσων. Όχι. Εγώ να σας πω κάτι, έχω μάθει να πορεύομαι, να μάχομαι και να αγωνίζομαι με όποιον αντίπαλο είναι απέναντί μου. Δεν έχω μάθει να λέω ότι δεν θα αγωνιστώ επειδή απέναντι έχω έναν αντίπαλο με αθέμητα μέσα. Μάλιστα. Απλώς θέλω να σας πω, επειδή λέγατε για την απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση, ότι το δικό μας πρόγραμμα έχει τελείως διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό το έχετε δηλώσει σε διάφορες συνεντεύξεις τελευταία και μάλιστα έχετε μία εντελώς αντίθετη άποψη σε σχέση με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Είναι νομίζω μία από τις πιο σημαντικές προγραμματικές σας θέσεις όσον αφορά τη διαχείριση, όπου σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που πραγματοποιείτε πανελλαδικά είσαστε αντίθετοι όσον αφορά τα φαραωνικά έργα. Δηλαδή είσαστε... Νομίζω πιο κοντά από ό,τι έχω καταλάβει σε μικρές μονάδες, δημοτικές και πιο μικρά σχήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Καταρχάς να σας δώσω και μία είδηση, όπως λέμε δημοσιογραφικά. Αύριο το πρωί θα έχουμε την πρώτη συνέντευξη τύπου, όπου βεβαίως θα αφορά το ρυθμιστικό σχέδιο, αλλά θα ακολουθήσουν πολλές συνέντευξεις τύπου, βεβαίως με προτεραιότητα το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και όχι μόνο. Αυτό τώρα γιατί σας το λέω. Διότι εάν πραγματικά πρέπει να νικήσουμε την άγνοια σε σχέση με τις αρμοδιότητες της περιφέρειας Αττικής που είναι σπουδαίες, γι' αυτό θεωρώ τιμητική την υποψηφιότητά μου και γι' αυτό θεωρώ σπουδαίο τον αγώνα που δίνω. Εάν λοιπόν θα προσπαθήσουμε όλα αυτά τα τεράστια ζητήματα να τα λύσουμε σε τηλεοπτικό χρόνο, θα περιοριστούμε στην ατάκα. Συμφωνώ. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ως λειτουργός της ενημέρωσης, ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λειτουργούμε με την ατάκα, είτε στο διαδίκτυο είτε στον τηλεοπτικό χρόνο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα προβλήματα των πολιτών δεν λύθηκαν. Αστέρες πολιτικοί διάτοντες όμως δημιουργήθηκαν και έχει ευτελιστεί πάρα πολύ ο πολιτικός λόγος. Να σας πω μία σκέψη που κάνουν πολλοί τηλεθεατές και πολλοί δημότες σε όλη την Ελλάδα. Λένε, αυτό ήδη η χώρα έχει υποστεί μία πολύ μεγάλη καταστροφή και ήδη υπάρχει μία τεράστια θέμαξη στα οικονομικά όλων των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει μπει σε μία διαδικασία εξορθολογισμού. Έτσι λέγεται αυτό το σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση το έχει... Είστε πολύ ευγενικοί, εν τέλει με όλους. Όμως, θα σας πω,
πώς θα μπορέσετε εσείς και τι κόστος θα έχει αυτό. Είναι αυτό που φοβίζει και τους, είναι αυτό που φοβίζει και τους Έλληνες πολίτες. Πώς θα καταφέρετε με ελάχιστες συνέπειες, ακόμα και οικονομικές, να επαναφέρετε την τάξη την οποία εσείς θεωρείτε, η οποία είναι άκρως αντίθετη από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχει κόστος για τη χώρα να καταργήσετε τον Καλλικράτη. Να αλλάξετε όλο το ρυθμιστικό σχέδιο που έχει να κάνει με τα στερεά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πολίτης έτσι κι αλλιώς δεν έχει να χάσει πια τίποτα. Αλλά σίγουρα και με μία άγνωστη πορεία που δεν ξέρει πού θα οδηγήσει η ήδη κατεστραμμένη χώρα, μήπως είναι λοιπόν πολύ επώδυνο αυτό το, σας το λέω, γιατί υπάρχει μία αντίθετη συνεχώς από εσάς τάση σε οτιδήποτε γίνεται, αλλά πώς θα γίνει αυτό, θα είναι επώδυνο, πώς θα γίνει, είναι αυτό που φοβάται ο κόσμος όταν ακούει τα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε αρκετά σημαντικά και δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα από αυτά που είπατε. Σας μιλάω μέσα από τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Δεν σας μιλάω δημοσιογραφικά. Καταρχάς να πούμε το εξής. Ιδίως αν μιλάτε στο όνομα των πολιτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πολίτης από τον Εύρο ως τον νομό Ηρακλείου της Κρήτης και από την Σάμο ως την Κέρκυρα που πιστεύει ότι η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες από το Μάιο του 2010, προσπαθούν να εξορθολογήσουν και να λύσουν τα προβλήματα. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Υπό μια έννοια καταστροφική συμβαίνει αυτό. Υπό καμία έννοια. Όταν υπογράψαμε το πρώτο μνημόνιο, για το οποίο για κάποιους ήταν ευλογία προκειμένου να δανειστούμε, και προχωρώντας ως τα σήμερα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι και το χρέος δεν κατέστη βιώσιμο, άρα οι θυσίες οι οποίες επήλθαν, και όταν λέμε θυσίες, να το πούμε, αυτό δεν είναι λαϊκισμός, θυσίες αίματος. Πάρα πολλοί επικεφαλείς οικογενειών άφησαν ορφανά και χείρες επειδή δεν άντεξαν το βάρος μιας δυσχερούς οικονομικής κατάστασης για την οποία οι περισσότεροι δεν ευθύνονταν, αλλά ευθύνονταν οι προσπάθειες, όπως είπατε κι εσείς, ή όπως κάποιοι πολίτες λένε, εξορθολογισμού. Δεν θα μπορούσα να το πω αλλιώς. Αλλά λέω λοιπόν ότι εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε προσπάθεια εξορθολογισμού. Μετά από 4 χρόνια, ξέρουμε ακόμα και από το στόμα της κυρίας Μέρκελ, διεθνών αξιωματούχων, ότι το χρέος δεν θα καταστεί βιώσιμο, και εδώ επιχειρείται κάτι άλλο στην πατρίδα μας. Με αφορμή το χρέος, το οποίο κάποιοι το δημιούργησαν, δεν το δημιούργησε η Βανταρά και η Δούρου, η χώρα μετατρέπεται σε απικία του Ευρωπαϊκού Νότου. Το δεύτερο τώρα, σε σχέση με το φόβο των πολιτών ή τα περιθώρια που μπορεί να έχει η Δούρου από τη θέση της Περιφερειάρχου Αττικής, σε σχέση με όλα αυτά που εγώ τα περιέγραψα διαφορετικά από το να είναι εξορθολογισμός των προβλημάτων της χώρας μας. Υπάρχει το ΕΣΠΑ και υπάρχουν και ήδη οι πόροι της περιφέρειας, τους οποίους πολύ λόγο στον τελευταίο καιρό, γιατί ξαναβγήκε στην επιφάνεια ο απερχόμενος περιφερειάρχης και μας μίλησε κιόλας και για πλεόνας. Το οποίο βέβαια έχετε χαρακτηρίσει. Και ευτυχώς βρέθηκαν και άλλοι εχέφρονες, ακόμα και από τους ανθυποψηφίους μου, για να πούν το προφανές, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ότι αυτό δεν είναι ένα πλεόνασμα για το οποίο πρέπει κάποιος να επέρεται, είναι ένα πλεόνασμα απραξίας και ανικανότητας. Αλλά επανέλθουμε σε αυτό που αφορά όσους παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν φως και τηλεόραση για να μας παρακολουθήσουν εμάς σήμερα το βράδυ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, κυρία Ακριβώς. Τα έχουν χάσει όλα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει ένας περιφερειάρχης, μία περιφερειάρχης, εντός της ανθρωπιστικής κρίσης, που σωστά την αναφέρετε και δεν την αναφέρετε εσείς, δεν την αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την αναφέρει η Δούρου, την αναφέρουν διεθνή φόρα. Μπορεί να αλλάξει τις προτεραιότητες με τις οποίες κινείται και να έχει πρώτη προτεραιότητα τις κοινωνικές υποδομές στην αντιμετώπιση της ανεργίας και δια του ΕΣΠΑ. Υπάρχει συγκεκριμένος θεματικός άξονας στο ΕΣΠΑ που έχει τίτλο, φέρει τον τίτλο για την καταπολέμηση της φτώχειας και για τα ζητήματα ένταξης των ανέργων. Όμως, γι' αυτό είπα από την πρώτη σχεδόν μέρα που ανακηρύχθηκα υποψήφια, ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άρα, ένας περιφερειάρχης, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του διαχειριστή, ένας περιφερειάρχης που θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων απλά εξορθολογίζουν τα προβλήματά μας, δεν θα ξεκινήσει από τις κοινωνικές υποδομές, μπορεί να ξεκινήσει από τα σκουπίδια, γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσός. Και το λέω και το ξαναλέω. Και ο τρόπος με τον εκεί οποίο. Εκεί θα το αλλάξετε τελείως το σχέδιο της περιφέρειας. Βεβαίως. Θα συγκρουστείτε εκεί, γιατί ήδη υπάρχουν, ξέρετε. Βεβαίως. Υπάρχει σε διαδικασία εξελικτική και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο. Και μια ήδη βεβαίως. Πολιτική. Και χάραξη. Επειδή κάποιοι ήδη οσμίστηκαν ότι κάποιες υποψηφιότητες ήρθαν εδώ για να συγκρουστούν και κάποιες υποψηφιότητες έχουν πάνω από όλα τους πολίτες και όχι συμφέροντα, έχει γίνει αυτή η προσπάθεια να παρουσιάσει
επηρεαστεί προς Θεού, όχι από εσάς, από άλλους, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, εμείς αυτά που λέμε είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φοβούνται οι πολίτες. Αν όμως είσαι πολίτης του γραμματικού, εάν είσαι πολίτης της φυλής, αν είσαι πολίτης της κερατέας που χρειάστηκαν οι άνθρωποι μονιασμένοι, δεξί και αριστεροί, νέοι και γέροι, με τους παπάδες τους, με τους γιατρούς τους και τους δασκάλους τους να ανεβούν στα βουνά και να αντιμετωπίσουν την καταστολή από μέρους της κυβέρνησης και της περιφέρειας, τότε ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μία περιφερειάρχης η οποία σου λέει ότι για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν θα κάνω προσπάθεια να ακολουθήσω το μοντέλο της απερχόμενης περιφερειακής διοίκησης, αλλά θα τα βάλω με τα συμφέροντα, δεν θα επιτρέψω μνημονιακές πολιτικές, δεν θα επιτρέψω τον κύριο Φούχτελ να περιοδεύει στην περιφέρεια Αττικής. Οι πολίτες ξέρουν. Οι δημοσιογράφοι ας φοβόνται μαζί με τα συμφέροντα. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τις ανθυποψηφιότητες, τους συνυποψηφίους σας, πώς κρίνετε τις υποψηφιότητες που θα κληθούν να είναι στα ψηφοδέλτια αυτής της... Εννοείται τους ανθυποψηφίους. Ναι, τους ανθυποψηφίους. Όχι αυτούς που θα πλαισιώσουν. Τους ανθυποψηφίους, ναι. Και μετά θα μου πείτε για τους αυτούς που πλαισιώνουν το δικό σας ψηφοδέλτιο. Επειδή μπορεί και να μην αφορά ιδιαίτερα όσους μας παρακολουθούν, γιατί επαναλαμβάνω, αν έχουν τηλεόραση καλώς, αλλά ξέρουν τι τραβάνε, αν δεν έχουν τους άλλους δεν μας βλέπουν. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η υποψηφιότητα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας είναι μια υποψηφιότητα που δυστυχώς για τον ίδιο τον κύριο Κουμουτσάκο δεν φρόντισε το κόμμα του να την περιβάλλει με την ορθή, θα έλεγα, για να είμαι ευγενική, στήριξη. Διότι όταν για δύο μήνες προσπαθούν να μας πείσει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζονται πολιτικοί, χρειάζονται απλά διαχειριστές, όταν στο τέλος εγώ λέω καλώς καταλήγει σε έναν πολιτικό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον αναγκάζουν να εξηγεί γιατί το έκανε όλο αυτό το κόμμα του. Όταν πάμε στην περίπτωση του απερχόμενου περιφερειάρχου, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αν ήταν τόσο καλή δουλειά και η διοίκηση που άσκησε, ενδεχομένως θα είχε πάρει ήδη στήριξη και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΒΑΣΟΚ, και θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος να μην εξαπατηθεί εκ νέου, γιατί άνθρωποι οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια βρέθηκαν στην κεντρική πολιτική σκηνή επειδή ανήκαν σε ένα χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και ξαφνικά, επειδή αυτός ο χώρος καταβαραθρώνεται, θα πρέπει να σας πω ότι παρουσιάζουν ότι είναι, ξέρετε, ακομμάτιστοι. Ο κύριος Παφίλης στην Κυριακάτικη Εφημερίδα των Συντακτών, σε μια συνέντευξη που έδωσε, ανθυποψηφιό σας για την περιφέρεια, το Κόμμα Ελλάδος. Ναι, μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, ουσιαστικά αυτό που μόλις λέγατε εσείς, τώρα κάπως το είπε ο υποψήφιος του. Άρα, λέω ότι όσον αφορά τον απερχόμενο περιφερειάρχη, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να εγκρίνουν τη σπουδαία δίκηση που έκανε, το πλεόνασμα που έχει σε καιρούς ανθρωπιστικής κρίσης. Ένα πλεόνασμα που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, δεν το έριξε στο να γίνουν αναπτυξιακές υποδομές. Εκεί είσαστε, θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό το πλεόνασμα δεν είναι υπέρ της περιφέρειας, είναι κατά εις βάρος, του περιφερειακού εις βάρος, έργου. Δεν είναι επιχείρηση περιφέρεια. Τώρα, να πω για αυτό που ακούστηκε. Δεν περιμένω να σας πω την αλήθεια, να το ακούσω από τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Συνήθως αυτή την εξυπνάδα τη λένε προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, όπου πραγματικά ντρέπομαι για τους ίδιους. Διότι αυτή η λογική, καλό ΠΑΣΟΚ, κακό ΠΑΣΟΚ, ποιο ΠΑΣΟΚ πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ποιο δεν πάει κτλ., δεν ενδιαφέρει έναν άνεργο στον ασπρόπυργο. Με τιμή αντιμετωπίζω την υποψηφιότητα του κύριου Παφίλη, προερχόμενα από ένα ιστορικό κόμμα για την πατρίδα μας, αλλά πραγματικά αυτό μας αδικεί. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Γιάννης ο Δραγασάκης, χιλιάδες τελέχη, Ρένα Ιδούρου, είμαστε στην αριστερά από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, κυρία Δούρου, θα ήθελα να σας είχα 2-3 ώρες να πούμε πολλά, γιατί υπάρχει και πολύ καιρό χρόνος παρακολουθώ και έχω πολλά θέματα. Θα σας ξαναφέρω όμως στην εκπομπή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με το ποτάμι. Θα ήθελα ένα σχόλιο όσον αφορά αυτό το νέο κομματικό φορέα, το ποτάμι. Ειλικρινά, θεωρώ ότι η κουβέντα που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το ποτάμι, οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν να είναι σε τρίτο κόμμα ήδη, είναι μια κουβέντα που με προβληματίζει.
Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι και λίγο μία δημοσκοπική έκρηξη η οποία θα καταλαγιάσει? Όχι, θεωρώ ότι δεν αδικείς αυτή καθ' αυτή την προσπάθεια όταν προσπαθείς να τη συγκρίνεις και να ρωτάς από πού παίρνει το ποτάμι. Άρα λένε, είναι πολύ πρόσφατο ακόμα για να πείτε κάτι. Παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει από τους 58, δεν παίρνει από τους 58. Παίρνει από την Ελιά, δεν παίρνει από την Ελιά. Εγώ λέω ότι προσπάθεια 24 ώρων, μέρες μετράν, που δεν ξέρουμε ακόμα τις θέσεις, δεν μπορείς να τις συγκρίνεις. Είναι νωρίς για να τις κρίνεις. Με παρατάξεις δεκαετιών. Το μόνο που έχω να πω, τίποτα άλλο, είναι να ευχηθώ. Επειδή τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Θοδωράκη, τον ακολουθεί, να το πω, πολύς νέος κόσμος, mm-hmm. που από τον ευτελισμό του πολιτικού διαλόγου, έτσι όπως τον κατάντησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουν στραφεί εκτός πολιτικής, θα ευχόμουν να αποδείξει ο κύριος Θοδωράκης ότι δεν είναι ένα βεγγαλικό. Ότι δεν είναι μια ιστορία μηντιακών συμφερόντων. Ότι δεν είναι μια ιστορία εμβόλυμη. Θα το δείξει αυτό. Θα το δούμε. Για να αυτόν τον κόσμο που τον παρακολουθούσε ως δημοσιογράφο να το στρέψει στην πολιτική. Θα το δούμε αυτό. Κυρία Δούρου. Αυτό λέω και εγώ. Θα το δούμε. Άρα δεν πιούν σωστή υπηρεσία στον πολιτικό διάλογο. Θα το δούμε. Δεν υπάρχουν. Ξέρετε, η ιστορία όλα τα φέρνει στο φως και το αποδεικνύει αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα δεμένη κρυφό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ο χρόνος μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού για μια επόμενη εκπομπή. Γιατί είναι μεγάλη πολλά. Χαρά. Και δεν βλέπουμε και συχνά γυναίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση και δυστυχώς. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι κρίση δημοκρατίας και να μου υποσχεθείτε κι εσείς ότι αύριο θα είστε στη συνέντευξη τύπου για το ρυθμιστικό σχέδιο. Θα βρεθούμε κοντά σας. Να είστε καλά. Και εσείς καλό βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.